Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζει με ειλικρινή και βαθύτατα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών. Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Έγκλημα για το οποίο ευθύνονται και έχουν τη σφραγίδα και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της σημερινής. Έγκλημα το οποίο στήθηκε πάνω στην νομοθέτηση εξαντλητικών ωραρίων για τους εργαζόμενους, υποχώρηση της εκπαίδευσης, υποχώρηση παρά τον πακτολό χρημάτων που ξοδεύονται, των συστημάτων ασφαλείας, τα οποία δεν λειτουργούσαν. Ταξικές δυνάμεις κατήγγειλαν πολύ πρόσφατα, ως τελευταία φορά, ότι επίκειται δυστύχημα, επίκειται τραγωδία. Δεν άκουσε κανένας. Δεν θα ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, θα τιμωρηθεί και αυτό το έγκλημα και η πολιτική που το δυνάει. Χαιρετίζουμε την απάντηση χθες των φοιτητικών συλλόγων, που μαζικά και βέβαια σήμερα τα εργατικά σωματεία κάνουν σαφές και δίνουν το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν η ζωή τους, η υγεία τους να μπαίνει στο ζύγι και κέρδους μια κούφρας παράσιτων στην οικονομία. Θα παλέψουν με εγγύηση ότι θα παλέψουν ως την κατάργηση αυτών των όρων της οικονομίας.